Ο Αλέξανδρος Παρθένης κάνει pop-up και μιλάει για τα παλιά, για τη νέα του σύντροφο και για τη ζωή του σήμερα. Αποφάσισες τα τελευταία 10 χρόνια να απέχεις. Το 2009 είχα ένα πρόβλημα υγείας. Είχα ένα πρόβλημα στον αυχένα μου που με υποχρέωσε να κάνω ένα χειρουργείο. Και νομίζω τότε συγκυριακά λόγω της κατάστασης μετά το 9, 11, 10 ήρθαν οι αλλαγές, ήρθε η κρίση, πολλές παραγωγές σταματήσανε. Η τηλεόραση σου έλειπε? Δεν ξέρω αν μου έλειψε. Ειδικά σε μια τετραετία που ήταν 11, 12, 13, 14, που όλα πραγματικά ήταν να ισοπεδώνονται. Να βλέπω στην ελληνική τηλεόραση να υπάρχουν τουρκικά σύριαλ. Για πάρα πολλά χρόνια οι ηθοποιοί μείναν εκτός. Ασχολείσαι επαγγελματικά με κάποια θέματα στο τεχνικό γραφείο της συντρόφου σου. Mm-hmm. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η συνεργασία αυτή με τη σύντροφό μου δεν μου στερεί τη δυνατότητα να κάνω και κάτι άλλο. Τα ωράρια τα οποία συνεργάζομαι και συνεργάζομαι στην εταιρεία είναι τέτοια τα οποία δεν θα μου αποτρέψει την πιθανότητα, αν υπήρχε κάποια πρόταση, να τη συζητήσω. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα, το γάμο? Σκέφτομαι ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Είμαι ολοκληρωμένος. Η σύντροφός μου έχει δύο παιδιά από το πρώτο της γάμο, τα οποία τα αγαπάω και πιστεύω ότι με αγαπάνε και με λατρεύουν. Περνάμε πάρα πολλές ώρες μαζί, μένουμε μαζί. Για μένα είναι τα δικά μου τα παιδιά, τα νιώθω έτσι, τα νοιάζομαι, θέλω να πηγαίνουν καλά, να είναι καλά. Εσύ θα ήθελες να έχεις και εσύ ένα παιδάκι? Για μένα είναι τα δικά μου τα παιδιά, έτσι τα νιώθω. Αν με ρωτάς βιολογικά αν ήθελα να έχω ένα παιδί, όχι. Με την πρώην σύζυγό σου έχετε σχέσεις, διατηρείτε επαφές? Όχι, δεν έχω κάποια σχέση, δεν κρατάω επαφές, δεν έχω κάτι να χωρίσω.